Τώρα, κύριε Τσιάρα, θέλω να μας κατατοπίσετε λίγο και να μας βοηθήσετε. Mm. Τι ακριβώς γίνεται με τους ανθρώπους που βγαίνουν ανεμπόδιστα και λένε «Δεν υπάρχει ο ιός, όλα αυτά είναι ένα κατασκευασμένο ψέμα, εμείς δεν θα πάθουμε κάτι, οι νέοι είμαστε άτρωτοι». Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον ελληνικό πληθυσμό? Υπάρχουν εργαλεία εντός εισαγωγικών, ακόμη και στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει το 191 άρθρο του ποινικού κώδικα, το οποίο τιμωρεί όσους διασπείρουν ψεύτικες ειδήσεις και όσους πιστεύουν ότι με ένα συγκεκριμένο τρόπο μπορούν να αλλάξουν μια πραγματικότητα που ξέρουμε λίγο πολύ ποια είναι. Πάντα ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κινητοποιούνται οι δικαστικοί μηχανισμοί, οι δικαστικές διαδικασίες. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλω να καταθέσω μέσα από την εκπομπή σας, οι οποίες πολλές φορές όντως δημιουργούν, αν θέλετε, και ένα πραγματικό ανάγχωμα απέναντι στη διασπορά αυτών των ειδήσεων. Στατιστικά, είναι και μέχρι και 3 χρόνια φυλάκιση η ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια μικρή ποινή και καλούνται όλοι όσοι μπαίνουν σε τέτοιου είδους λογικές να αντιληφθούν ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχετε οδηγήσει τέτοιες υποθέσεις. Ναι, έχουν οδηγηθεί τέτοιες υποθέσεις στα δικαστήρια. Στατιστικά, για πείτε μας πώς είναι. Αν έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, πιθανόν δεν έχουν οδηγηθεί ακόμη, αλλά έχουν ασκηθεί διώξεις. Φανταστείτε ότι όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε μόλις πριν 5 μήνες περίπου. Ναι. Δηλαδή από τον προηγούμενο Μάρτιο. Η δικαστική είναι ενημερωμένη για το πώς ακριβώς. Η δικαστική είναι απολύτως ενημερωμένη και σας διαβεβαιώνω ότι έχουν πλήρη συνείδηση του ρόλου τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει να ασκούνται τέτοιου είδους διώξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως μέσα από πληροφορήσεις, οι οποίες μέσω διαφόρων, κυρίως ιδιοσιογραφικών, εντός εισαγωγικών ιδιοσιογραφικών sites. Μπράβο. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και όχι μόνο. Και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι μέσα σε όλο αυτό. Και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι, αν θέλετε, το εργαλείο με το οποίο πολλές φορές μπορούμε να καταλήξουμε στο σχηματισμό της δικογραφίας. Δηλαδή, μπορείς να έχεις όλα αυτά τα πραγματικά στοιχεία προκειμένου να ασκηθεί όποια δίωξη.